Δεν το πήρα, ξέρω. Ο Δανείος είναι φίλος. You want to say something? No. No. Λοιπόν, αν είμαστε έτοιμοι. Θα ξεκινήσουμε τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Φερνάντο Σάντος για τον αγώνα Ελλάδα-Λετωνία, τον αυριανό. Και η διαδικασία θα αρχίσει με ερωτήσεις εκ μέρους σας. Γιώργο. Προερχόμαστε από ένα παιχνίδι που, όπως είπατε και εσείς, το πρώτο μήκρο δεν είμαστε. Σαφώς θα πρέπει να το ξέρει ένα άλλο πρόσωπο με την ομάδα της Βράδας. Πιστεύει ότι στο διάστημα που μεσολάβησε θα του γίνει απαραίτητες ενέργειες. Ήταν τη δήμωση νούμερο και ακόμη στο διάρκειο στην Αθήνα για ένα πρώτο πάρτο. Ήταν το συγχνιάσα και στέμπο και πασό, σουφισιέν, παρά ξέρω εγώ με κόσμο δεν μπορούσε να ζήσει, παρά να τεράρα έτσι εμάς να κτίνουμε. É verdade isso, mas é verdade que na segunda parte fomos uma equipa completamente diferente. A equipa na segunda parte teve 10 oportunidades de gol clássicas, 10 clássicas de arcarias, Dio do Cária, N gol, portanto, a questão é essa, é jogarmos como jogamos na segunda parte. Όπως αλήθεια είναι ότι δεν παίξαμε καλά στο πρώτο μήχρονο, έτσι όπως αλήθεια είναι επίσης, ότι στο δεύτερο μήχρονο ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Κάναμε αυτό που έπρεπε να έχουμε κάνει από την αρχή, βέβαια. Καταφέραμε και δημιουργήσαμε γύρω στις 10 ευκαιρίες. Είχαμε 2 δοκάρια, πετύχαμε ένα γκολ. Θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και παραπάνω. Οπότε δεν είναι ένα θέμα το αν υπάρχει επαρκής χρόνο για να γίνουν κατάλληλες ενέργειες, διότι αποδείξαμε ότι αυτό που κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο απλώς θα πρέπει να το ξανακάνουμε. Για να διορθώσω ένα λάθος, λένε ότι πρέπει να τον αναγνωρίσει το δεύτερο ημίχρονο. O jogo tem duas fases. Νομίζω ότι το γιατί έγινε είναι αρκετά εύκολο να το καταλάβει κανείς. Γιατί το παιχνίδι έχει δύο φάσεις. Ούμε και τα κάρια, τα κέτια φιντερ. Η μία είναι η επιθετική και η άλλη είναι η αμυντική λειτουργία. Οι grandes equipes, o que fazem é que contêm a bola ataco e quando não a têm, não deixam o adversário atacar. Και οι μεγάλες ομάδες αυτό που κάνουν είναι όταν έχουν την μπάλα, προφανώς προσπαθούν να πετύχουν κάποιο γκολ. Και όταν δεν έχουν την μπάλα, αναγκάζουν τον αντίπαλο να κάνει κάποιο λάθος. Ασάγει, να δέσουν να δώσει την μπάλα. Δεν επιτρέπουν στον αντίπαλο να παίξει όπως θέλει. O que aconteceu na primeira parte é que nós deixámos que a equipa da Liechtenstein tivesse bola. E quando se deixa que o adversário tenha bola, é-nos obrigado a correr muito, a gente depois nem defende nem ataca. Στο πρώτο μήχρονο, λοιπόν, αυτό το οποίο έγινε είναι ότι εμείς επιτρέψαμε στην αντίπαλη ομάδα να έχει κατοχή και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά τρέχαμε εμείς πίσω από την μπάλα και προφανώς όταν κάτι δεν πάει καλά στην αμυντική σου λειτουργία, μετά δεν μπορείς να περιμένεις να πάνε όλα καλά στην επιθετική σου. Γιατί αυτά τα δύο αλληλοσυνδέονται. Quando estamos convencidos que para ganhar não é preciso impedir o adversário de jogar, é um erro tremendo. Αλλά όταν πιστεύουμε ότι για να κερδίσει τον αντίπαλο το μοναδικό παρκή είναι αυτός που είσαι και όχι να μην επιτρέψει και στον αντίπαλο να μην παίξει, τότε κάνεις ένα πολύ μεγάλο λάθος το οποίο ευτυχώς δεν πληρώνει. Εμείς foi o que fizemos quando damos na segunda parte. Não mudou nada, mudou isso. Os jogadores eram os mesmos. Στο δεύτερο μήχρονο αυτό ουσιαστικά διορθώθηκε γιατί οι ποδοσφαιριστές ουσιαστικά ήταν οι ίδιοι. Até aos 12 minutos criámos 8 oportunidades de golo. Και στα πρώτα 12 λεπτά του δεύτερου μηχρόνου είχαμε ήδη δημιουργήσει 6, 7, 8 ο adversário não passou linha de meio campo. Για γκολ. Ο αντίπαλος δεν κατάφερε να ξαναπεράσει στην γραμμή του κέντρου ή όταν γινόταν αυτό γινόταν με παλιό στο πουθενά. Portanto, é muito fácil perceber o que aconteceu. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη. Portanto, o que é que é preciso trabalhar para perceber isso. Δεν χρειάζεται λοιπόν να έχουμε κάτι παραπάνω ή να κάνουμε κάποια ιδιαίτερη ανάλυση για να δούμε τι δεν πήγε καλά ή γιατί δεν πήγε καλά. Πάμε. Se não entrar, alguma coisa está errada. Ah, não é bom, mas sigo a casa de baixo trabalho.
Μια ορισία που δουλεύει ο κοντσέον ultim jogo, no? Δηλαδή, καλύτερο παράδειγμα και τόσο φρέσκο κιόλα παράδειγμα από το τελευταίο παιχνίδι το οποίο κάναμε, νομίζω δεν μπορεί να υπάρξει. Κάντε. Είναι natural και ο Άσκο εκεί βέβαια τρέχει. Οπότε είναι φυσικό, εγώ να περιμένω η ομάδα μου να μην μπει. Εγώ ακριβώ και ο σχεδόν μου. Porque εγώ ακριβώ είναι στου σχεδόν σου, τη σύση, continua a dizer. Και όπω έχουμε πάρα πολλέ φορέ, πιστεύω στου ποδοσφαιριστέ. E continua a acreditar muito. Και συνεχίζω να πιστεύω πάρα, πάρα πολύ, εννοείται αυτό. Por isso fiquei surpreendido com a primeira parte do jogo. Γι' αυτό και ουσιαστικά βρέθηκα εξαπίνη λίγο με την εικόνα που δείξαμε στο πρώτο μήκρο. So is. Μόνο αυτό. Sempre está, muita gente de ganhar, portanto, de Creta, porque tem um clube de fãs gregos que sempre nos acompanham e nós agradecemos essa participação deles no jogo, porque fazem-no aqui, mas fazem-no fora também. Mas para nós foi naturalmente importante termos muitos gregos no jogo. Eu acho que havia mais gregos do que habitantes do Liechtenstein no jogo, isso obviamente que é importante sempre para a equipe. E agora o que esperamos é que aqui amanhã, no Kariskaki, a gente também tenha o apoio do nosso público a incentivar a equipa e levar a equipa à vitória. Για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το αναγνωρίζουμε, το γεγονός ότι πραγματικά βρεθήκαν πάρα πολλοί Έλληνες στον αγώνα κόντρα στο Liechtenstein. Μπορώ να πω ότι ίσως ήταν και παραπάνω από τους ίδιους πολίτες του Liechtenstein. Και βέβαια αναγνωρίζουμε και τον Γαλλονόλευκο Φάρο, που είναι ένας σύλλογος ο οποίος μας ακολουθεί παντού, είτε εντός είτε εκτός έδρας, και σίγουρα η βοήθεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό απλώς το οποίο εμείς περιμένουμε είναι στον αυριανό αγώνα να έρθει ο κόσμος, να γεμίσει το γήπεδο για να μας βοηθήσει και να μας δώσει την όθηση που χρειαζόμαστε για να πετύχουμε την νίκη. Και να βάλει σίγουραμente un jogo fácil. Γιατί σίγουρα αυτό το παιχνίδι δεν θα είναι εύκολο. É uma equipa que tem um novo treinador. Πρόκειται για μια ομάδα που έχει αλλάξει προπονητή. Depois do jogo com a Bósnia, mudou o treinador. Μετά από το παιχνίδι που έκανε με την Βοσνία. Tem muitos jogadores novos. Έχει πολλούς νέους ποδοσφαιριστές και σε ηλικία αλλά και σε παραστάσεις στην εθνική ομάδα. Em relação, por exemplo, ao jogo Letónia-Grécia, seis jogadores não fazem parte desta equipa. Παραδείγματος χάρη, σε σχέση με το παιχνίδι που κάναμε στην Λετωνία, έξι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές δεν βρίσκονται καν στην αποστολή. É uma equipa também com um modelo de base de jogo diferente. Πλέον επίσης η διάταξή του στον αγωνιστικό χώρο, το μοντέλο δηλαδή το οποίο ακολουθούν είναι διαφορετικό. Muito agressiva. Είναι αρκετά επιθετική στα μαρκαρίσματά της, αρκετά δυναμική δηλαδή. Mas estudámos o adversário, conhecemos o adversário, vimos os dois últimos jogos, vimos o último jogo agora com a Lituânia. Αλλά εμείς από δικιά μας την πλευρά είμαστε προετοιμασμένοι και αυτό. Έχουμε μελετήσει τον αντίπαλο, τα τελευταία του παιχνίδια που είχαν αυτές τις διαφοροποιήσεις, όπως και το τελευταίο που κάνανε με την Λιθουανία. Portanto, não vamos ser surpreendidos por isso, porque pronto, os jogadores já conhecem, já lhes foi dito hoje de manhã, aquilo que na realidade nos pode oferecer esta equipa da Letónia. Εκπλήξεις δεν μπορούμε να επικαλεστούμε ότι μπορούμε να βρούμε, και αυτό διότι ξέρουμε τον αντίπαλο, έχουμε πει όχι μόνο το τι κάνει, αλλά το τι πρέπει εμείς να κάνουμε με τη δικιά μας την πλευρά για να αντιμετωπίσουμε είτε τα πλεονεκτήματα που έχουν, είτε να εκμεταλλευτούμε κάποια κενά που μπορεί να έχουν. E sabendo das dificuldades que naturalmente o jogo vai encerrar, estamos preparados porque para vencer, porque só isso nos interessa. Και ξέρουμε πολύ καλά τις δυσκολίες αυτού του αγώνα, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μόνο νίκη, οπότε θα δώσουμε το καλύτερο μας αυτό για να το πετύχουμε. Nós é fundamental vencer este jogo. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η νίκη. Porque como eu disse, disse a seguir ao jogo, já tinha dito na Lituânia, a Eslováquia ainda não está de fora. Γιατί, όπως είπα και στο τελευταίο, μετά το πέρασμα του τελευταίου αγώνα, αλλά και στο παιχνίδι μετά την Λιθουανία, η Σλοβακία δεν είναι εκτός παιχνιδιού. Portanto, amanhã, depois do jogo, veremos o que é que aconteceu e qual é a situação. Αύριο, μετά το πέρασμα δύο αυτών παιχνιδιών, το δικό μας δηλαδή και της Σλοβακίας, είναι πλέον θα ξέρουμε μια την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον όμιλο για να δούμε πού πατάμε. Ενώ competimos na realidade para o Clube Vencer. Αλλά σε κάθε περίπτωση, από εμάς, σε εμάς επαφείται μόνο το να κερδίσουμε τα δικά μας παιχνίδια, όπως έχουμε πει πολλές φορές, και μετά να δούμε τι γίνεται. Τι επιθυμεί? Não, eu tenho a ganhar o meu, eu não estou preocupado. Eu não sabia o resultado do último jogo da Eslováquia com a. Da voz da Eslováquia, só assumo depois do nosso jogo. Gerica, a este momento, o meu ενδιαφέρει é o δικό μου αγώνα, que, malista, sobre o Liechtenstein, παρόλο που χρονικά έχει τελειώσει πολύ νωρίτερα το παιχνίδι τη Βοσνία, εγώ το τελικό αποτέλεσμα το μάθα μετά το τέλο του δικού μα παιχνιδιού. Porque eu acho que quem se preocupa com os outros esquece o que tem que fazer. Και αυτό γιατί νομίζω ότι και οι άλλοι πρέπει να απασχολούνται με το ίδιο ακριβώς πράγμα. Eu não vou jogar o jogo Eslováquia-Bósnia, eu vou jogar Grécia com o Portugal. Δεν θα αγωνιστώ με τους Σλοβάκους σήμερα, θα αγωνιστώ περίπου σε κάνα μήνα. Αύριο θα αγωνιστώ με τους Λετωνούς,
Άρα σε αυτού πρέπει να επικεντρωθώ. Εγώ ρε. Nós não dependemos de nós. Είναι που θα δούμε τώρα. Nós não dependemos de nós. Já dissemos isso muitas vezes. Ξέρουμε ότι δεν εξαρτιόμαστε αυτή τη στιγμή μόνο από τα δικά μας αποτελέσματα. Temos que esperar o que é que acontece ao adversário. Αλλά εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και περιμένουμε όταν τελειώσουμε τη δικιά μας δουλειά το τι θα έχει γίνει μάλλον στο άλλο παιχνίδι. Ακούστε λοιπόν προσωπικό ότι Eu não penso nisso, isso para mim não me interessa para nada. Não me interessa para nada. Eu quero ganhar eu. Ganhar eu em primeiro lugar e depois vamos ver. A gente pensa dessa pessoa. Não se pode mudar a tática. Mas nós somos aqui. Vamos lá ver uma coisa. Vamos lá ver uma coisa de uma vez por todas, a ver se eu entendo. A Grécia é uma grande equipa ou não? E a Ελλάδα, para negarmos ti público, mas a Ελλάδα é uma grande ομάδα ou não? É? Mas não me parece que seja assim. Γιατί εμένα δεν μου φαίνεται με τα λεγόμενα αυτά να είναι κάτι τέτοιο. Da maneira como nós pensamos o jogo. Não pode ser. O τρόπο με τον οποίο έτσι αντιμετωπίζουμε τουλάχιστον αυτό το παιχνίδι. Δεν μου δείχνει κάτι τέτοιο. Eu também acho que é. Γιατί και εγώ νομίζω ότι είναι μια μεγάλη ομάδα η Ελλάδα. Eu também acho. Eu também acho que é. Eu também acho que é. Γιατί και εγώ νομίζω ότι είναι. Eu também acho. Mas as grandes equipas não mudam de acordo com o adversário. Δεν πρόκειται να αλλάξουν με τακτική ή οτιδήποτε άλλο λόγω του αντιπάλου. Já viram alguma grande equipa mudar a tática que joga com um outro adversário qualquer? Alfa e Tovita, tipo, nós comemos. A Espanha muda, a Alemanha muda, o Brasil muda, Portugal muda, as grandes equipas mudam. Portugalia, οτιδήποτε άλλο. As grandes equipas não mudam, ou somos grande equipa ou não somos. Οπότε είμαστε μεγάλη ομάδα, άρα σημαίνει κάτι τέτοιο, ότι δεν αλλάζουμε κάτι. Não podemos ter a presunção que somos e acreditarmos que somos. Από τη μία να έχουμε την αλαζονία να πιστεύουμε ότι είμαστε, που για μένα δεν είναι αλαζονία, γιατί πραγματικά είμαστε. E depois a seguir pensarmos como se não fôssemos. Και μετά το σκεπτικό μας όμως είναι σκεπτικό μικρής ομάδας. Ou seja, vamos jogar com a Letónia, devemos jogar. A Letónia tem um esquema diferente, a gente deve jogar 4-4-2 ou 4-1-6. Να προσαρμοστούμε στον αντίπαλο εμείς. Παίζουν αυτοί, ξέρω εγώ πώς παίζουν, άρα θα παίξουμε και εμείς με αυτόν τον τρόπο. Se vamos jogar com outro adversário que joga 4-4-2, a gente deve jogar 4-3-3, mas isto funciona assim. Λέγω τώρα 4-4-2, άρα εμείς πρέπει να παίξουμε 4-3-3, ας πούμε, για να κουμπώσουμε πιο καλά σε αυτούς, ας πούμε. Πες desculpa, mas eu não entendo isso. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν το καταλαβαίνω. Porque eu acredito que a Grécia é uma grande equipe. Γιατί πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι μια μεγάλη ομάδα και το έχει αποδείξει με τα αποτελέσματά της, γι' αυτό και λέω κάτι. Όταν το έγραφε. Ή κάνω εγώ λάθος. Όχι, εγώ δεν διατύπωσα σωστά. Δεν ήθελα να πω ότι να προσαρμόστηκε τα γύρω μα στη Λετωνία. Αν θα προχωρήσει αλλαγέ προσώπων για να ξεπεράσει τον ίδιο τον εαυτό εθνική ομάδα. Για τουλάχιστον η εικόνα που έβγαλε στο πρώτο μήνυμα που έκανε φάει, ήταν εικόνα πολύ μικρή ομάδα. Αν Okay, mas vamos ver. Mas a primeira, os mesmos jogadores na segunda parte fizeram uma exibição fantástica. Apenas aquilo que quero atonizar é que ουσιαστικά ήδη οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στο πρώτο μήχρονο, στο δεύτερο μήχρονο έπαιξαν και έπαιξαν τελείως διαφορετικά. Não sei se viram, já viram o jogo outra vez. Νομίζω ότι αυτό είναι εμφανές για όποιον δει. Eu vi o jogo. Γιατί και εγώ το είδα. Nos primeiros 20 minutos criámos 10 oportunidades de gol. Και στα 10. 20 λεπτά του δεύτερου μηχρόνου δημιουργήσαμε 10. Είσαι και μια grande equipa. Ευκαιρίες για να πετύχουμε ένα γκολ. Nós na segunda parte mostramos que a Grécia é uma grande equipa, uma equipa muito forte. Δείξαμε στο δεύτερο μηχρόνο ότι είμαστε μια πραγματικά πολύ δυνατή ομάδα. Com os mesmos jogadores. Με τους ίδιους ποδοσφαιριστές. E com o mesmo modelo. Και με το ίδιο μοντέλο, με την ίδια τακτική, οτιδήποτε. Fizemos na primeira e na segunda parte, não tem nada a ver nem com os jogadores. Δηλαδή το. Nem com o modelo. Σε σχέση με το πρώτο και με το δεύτερο μήνυμα δεν έχει να κάνει ούτε με τους ποδοσφαιριστές που χρησιμοποιήθηκαν, ούτε με τη διάταξη. Tem a ver com a forma como abordamos o jogo. Έχει να κάνει, νομίζω τουλάχιστον εγώ, με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσαμε το παιχνίδι. Στο πρώτο και στο δεύτερο. Portanto, o que temos que fazer neste jogo é abordar o jogo da mesma forma que abordámos na segunda parte, logo no primeiro minuto da segunda parte. Το παιχνίδι, όποιος και αν παίξει, όπως και αν παίξουμε, είναι να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι έτσι ακριβώς όπως αντιμετωπίσαμε στο δεύτερο μήνυμα με τον Λιχτενστάιν. Independentemente dos jogadores que vão entrar neste jogo e dos os que entram ou não entram, se vão entrar ou não vão entrar. Μπορεί να υπάρξουν ή κάποιες μικροαλλαγές που μπορούμε να κάνουμε. O que nós temos que fazer é pressionar a equipa
Daltónia, não deixar a equipa Daltónia jogar, não deixar a equipa Daltónia acreditar que pode fazer problemas a nós. Πιέσουμε την αντίπαλη ομάδα, να μην τους επιτρέψουμε να παίξουν το ποδόσφαιρο που θέλουν, να μην τους επιτρέψουμε με την κατοχή να πιστέψουν ότι μπορούν να πάρουν κάποιο αποτέλεσμα, ότι μπορούν να μας δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα. Empurrá-lo para o seu meio campo. Να τους πιέσουμε κοντά στη δικά τους εστία. Isso fizemos isso. Κοντά στη δικά τους εστία. Isso fizemos isso. Seguramente que as oportunidades vão aparecer nos gols também. Και σίγουρα αν το κάνουμε αυτό, θα εμφανιστούν οι ευκαιρίες και όταν εμφανίζονται οι ευκαιρίες, η πιθανότητα να πετύχει ένα γκολ είναι πολύ πολύ μεγάλη. Agora, se permitirmos que a equipa da Letónia venha aqui, que possa jogar e que possa trocar a bola e a gente anda a correr atrás da bola sem marcar o adversário, vamos ter problemas outra vez. Να έχει την κατοχή της μπάλας, να την κυκλοφορήσει όπως θέλει και εμείς από δική μας πλευρά να είμαστε αργοί στα μαρκαρίσματά μας, δηλαδή να αργούμε να φτάνουμε για να πιέσουμε τον αντίπαλο, τότε σίγουρα θα αντιμετωπίσουμε. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τους γκολούς. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τους γκολούς συγκεκριμένα. Σίγουρα. Άλλη ερώτηση. Κανένα. Ναι. Όχι, να δείχνω. Σήμερα εγώ. Είναι λίγο σάχη. Ακόμα και εγώ δεν ξέρω. Ακριβώς. Okay.